εδώ είμαστε, φίλοι μου, και μια βολτίτσα μέχρι τη Ρόδο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας να μιλήσουμε με την Πέγγι Ντόκου. Πέγγι, καλησπέρα. Πέγγι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι από τη Ρόδο. Μια Ρόδο η οποία είναι βροχερή και βεβαίως έχει αλλάξει και εδώ το σκηνικό του καιρού. Μπορούμε να πούμε, ίσως να κάποιοι λένε ότι καιρός ήταν, αλλά και κάποιοι νοσταλγούν το καλοκαίρι. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε σε ένα θέμα το οποίο ήρθε πάλι στο φως της δημοσιότητας και είναι βέβαια ο περιβόητος διαγωνισμός για την προμήθεια των φωτιστικών LED από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την Νήσο Ρόδο. Το θέμα συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στην πρόσφατη συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται για το έργο εξοικονόμηση ενέργειας στο δίκτυο φωτισμού Νήσου Ρόδου με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σημάτων τύπου LED. Έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου, να συμπληρώσω εγώ. Η συζήτηση κράτησε πάνω από μια μισή ώρα. Ακούστηκαν τοποθετήσεις του Προέδρου της Αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού που έχει αναλάβει να εξετάσει το έργο, ο οποίος ξεκαθάρισε, είναι ο κ. Λιμπερόπουλος, ότι από τις 5 προσφορές που κατατέθηκαν από ισάριθμες εταιρείες, ουσιαστικά παρέμειναν μόνον 2. Οι οποίες όμως, κατά τον έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκλήσεις. Έτσι ακριβώς το είπε ο κύριος Λιμπερόπουλος, ότι υπήρχαν δηλαδή αποκλήσεις. Τώρα, η Επιτροπή αρχικά, η Επιτροπή Διαγωνισμού, είχε προτείνει ομοφόνος τον αποκλεισμό της μίας εταιρείας, η οποία ονομάζεται Global LED, Ανάπτυξη Εμπορία Φωτιστικών LED και Συστημάτων, λόγω αποκλήσεων, όπως είπαμε, που σημειώθηκαν κατά το άνοιγμα των προσφορών. Ακολούθως προτάθηκε να επανεξεταστεί η προσφορά της άλλης εταιρείας με την επωνυμία Duster Systems ΑΕ. Να σημειωθεί ότι αρχικά, όπως είπα προηγουμένως, 5 εταιρείες κατέθεσαν προσφορές για να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Ωστόσο, οι τρεις αποκλείστηκαν και έμειναν οι 2. Τελικά αποκλείστηκε και η Global LED, όπως είπα προηγουμένως. Και σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής του Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχήν αυτής της εταιρείας, κοινοπραξία εννοεί συγκεκριμένα, υπήρξαν 5 βρήματα με βάση τα οποία η Επιτροπή ομοφόνως αποφάσισε να τα κρίνει απορριπταία. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών και σε αυτό το σημείο της διαδικασίας αξιολογήθηκαν οι φάκελοι που υποβλήθηκαν και τα δείγματα. Εκεί διαπιστώθηκαν αποκλήσεις, όπως είπε, από τις προδιαγραφές της μελέτης, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση της Επιτροπής, και επ' αυτών των ευρημάτων εξέφρασε ο ίδιος την προσωπική του επιφύλαξη, η οποία είχε να κάνει με το ουσιώδες των αποκλήσεων. Τώρα, η πλειοψηφία στην Επιτροπή θεώρησε ότι ήταν ουσιώδες αυτές οι αποκλήσεις αυτής της προσφοράς από την εταιρεία Duster System, όπως είπαμε προηγουμένως, Duster Systems ΑΕ, και ζήτησε να επανεξεταστεί η προσφορά. Γι' αυτό ακριβώς η Επιτροπή θα το επανεξετάσει και η απόφαση ήταν ότι, εφόσον υπάρχουν επιφυλάξεις από τον πρόεδρο της Αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, θα πρέπει να ξαναέρθει για εξέταση αυτή η προσφορά. Συνεπώς, συμπέρασμα είναι ότι δεν έχει κλείσει ακόμα το θέμα. Δεν ξέρω αν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχει καταλήξει η Οικονομική Επιτροπή σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ύστερα από συζήτηση, πάντως εκτενή συζήτηση και ενστάσεις που εκφράστηκαν και από τη μειοψηφία, αλλά και κάποιες ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν στον πρόεδρο της Επιτροπής, στον νομικό σύμβουλο της περιφέρειας, τον κύριο Φιλιπάκο, και από τους συμβούλους της ΣΥΡΟΥ, γιατί έγινε με τηλεδιάσκεψη. Τελικά ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο κύριος Ζανετίδης, είπε ότι το θέμα θα επανεξεταστεί, δηλαδή αυτή η προσφορά που κατατέθηκε από την Duster Systems, μία από τις 2 εταιρείες. Και από εκεί και πέρα, στο δεύτερο σκέλος, θα γίνει χρήση του άρθρου 102 του 44-12-2016 για παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων. Όπως ακριβώς το είπε, σας το μεταφέρω, έχει σημασία να είμαστε λίγο τυπολάτρεις σε αυτό το θέμα, επειδή είναι ένα θέμα που έχει ταλανίσει εδώ και πολύ καιρό. Ναι, και έχεις κάνει και στο παρελθόν αναφορά, μας έχεις ενημερώσει. Ναι. Έχουν βεβαίως, πρέπει να πούμε, Ειρήνη, να το θυμίσουμε μάλλον στους τηλεθεατές μας, ότι υπήρχαν ενστάσεις και πολλές διαφοροποιήσεις και από την μειοψηφία.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα επανεξεταστεί. Έχει μείνει λοιπόν μόνο μία εταιρεία τελικά για το θέμα της, για το έργο του φωτισμού με LED, τα περίφημα LED για όλο το νησί της Ρόδου. Και ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσε ότι όσον αφορά αυτό το έργο είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει για την επάρκεια βέβαια του φωτισμού για το νησί της Ρόδου, και η απόφαση είναι ότι θα επανεξεταστούν αυτές οι αποκλίσεις οι οποίες εντοπίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού. Υπάρχει μια επιτροπή που έχει αναλάβει. Δηλαδή, η επιτροπή αυτή τι είναι? Είναι επιτροπή, αυτό συμβαίνει βέβαια όταν έχει να κάνει με δημόσια έργα και με ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, που πρέπει να εξετάσουν τους φακέλους, να ανοιχτούν οι προσφορές, να δουν μέσα βήματα κλπ. Όλα αυτά τα οποία ακολουθούνται σύμφωνα βέβαια με τον νόμο. Έτσι λοιπόν, θα προσφύγουν στο άρθρο 102 του νόμου 4412, θα ζητηθούν περαιτέρω διευκρινήσεις από το συγκεκριμένο ανάδοχο, αυτήν την εταιρεία, και από εκεί και πέρα, εάν δεν προκύψει κανένα άλλο θέμα, θα προχωρήσουν στο διαγωνισμό. Επαναλαμβάνω ότι η εταιρεία ονομάζεται Duster Systems ΑΕ. Ειρηνή. Πέγγι, μια και μιλάμε για φωτισμό, δεν θα πω σας άλλαξε τα φώτα, σας έσβησε τα φώτα, ταλαιπωρηθήκατε πολύ τις τελευταίες ημέρες από τη ΔΕΗ και το ΔΔΕ και φτάσαμε μέχρι να λέει ο Δήμαρχος ότι πιθανόν να πάμε και σε μηνύσεις, έτσι, μας το είπε ο κ. Χατζηδιάκος από τη ΣΥΡΟ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν θα είναι και ο μόνος που θέλει να προσφύγει στη δικαιοσύνη ο κύριος Δήμαρχος. Θα αναρτήσει ο κόσμος. Θα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, διότι αυτά τα blackout παραλύουν τα πάντα στη Ρόδο. Δηλαδή, εκτός του ότι υπάρχει πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση, δεν μιλάμε τώρα απλά για διακοπές ρεύματος που δεν έχουμε στα σπίτια ή στις επιχειρήσεις ή στους φωτεινούς σηματοδότες. Παραλύουν τα πάντα και τα συστήματα στις δημόσιες υπηρεσίες. Και όλα. Καταλαβαίνεις λοιπόν, ακόμα και στα έργα, παντού και εκεί που χρειάζεται ας πούμε να προχωρήσουν τα πάντα. Και θέματα υγείας ορισμένοι, βέβαια, και έτρεχαν στα νοσοκομεία άνθρωποι το Σαββατοκύριακο προκειμένου να μπορέσουν να έχουν ρεύμα. Επίσης και φαντάζω τώρα άνθρωποι οι οποίοι στηρίζονται και μηχανικά. Είχαν πολλά προβλήματα και ήδη γνωρίζουμε περιπτώσεις. Καταλαβαίνω ότι αυτά δεν είναι καθόλου αστεία πράγματα. Άσε που έχουμε ένα ολοκένουργιο εργοστάσιο για το οποίο υπερηφανευόμαστε, είδαμε και πάθαμε να φτιαχτεί στην Νότια Ρόδο και αυτό παρουσιάζει. Παλιό και πρόβλημα. Νέο πρέπει να τα βρουν όμως τώρα γιατί, για να έχουμε αποτελέσμα. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν οι προσφυγές στη δικαιοσύνη μπορούν να βοηθήσουν, γιατί αυτό το κράτος δεν μπορεί να λειτουργεί με τον εισαγγελέα από πάνω του. Έτσι όπως κάποτε δεν μπορούσαμε να λειτουργούμε με το χωροφύλακα. Αλλά δεν είναι και η κατάσταση αυτή, ας πούμε. Και απ' την άλλη, όταν παραλύουν τα πάντα, καταλαβαίνεις ότι πέφτουν τα συστήματα, πέφτουν οι δημόσιες υπηρεσίες, πέφτουν τα πάντα online, οι τράπεζες, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό το πράγμα κάποτε πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να σταματήσει, είναι πολύ σοβαρό το πράγμα και βεβαίως δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Πέγγι, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επειδή δεν μας έμεινε καθόλου χρόνος, φίλοι μου, να πούμε ότι υπάρχει κάποια απόφαση από το Λιμεναρχείο για προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στη χερσαία ζώνη Λιμένα Πόλεως Καλύμνου αύριο για τον εορτασμό της ημέρας των ενόπλων δυνάμεων. Καλεί λοιπόν τους πολίτες από τις 7 το πρωί έως και το πέρας της τελετής κατάθεσης στεφάνων, απαγορεύεται η στάση, στάθμευση, καθώς και η κυκλοφορία παντός είδους οχήματος από το κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου έως και πλησίων του Ηρώου στην κεντρική πλατεία. Καλό είναι να το σεβαστούμε. Στο σημείο αυτό να σας αποχαιρετήσω, καλή μου φίλη, καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο. Αύριο στο στούντιό μας να πούμε ότι θα έχουμε και τον Δήμαρχο Καλύμνου, τον κύριο Γιάννη Γαλουζή, ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλα τα τεκτενόμενα στο συνέδριο το διήμερο της Ήρου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, γεια σας. We'll be right back.